Λοιπόν, έστειλαν εκεί λοιπόν οι παραγωγοί στην Ιερά Πέτρα προϊόντα στην περιοχή της Ελασσόνας, στη Λάρισα. Η συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα, η ευρύτερη σεισμική δραστηριότητα εκεί στην περιοχή ανησύχησε, προβλημάτισε. Είχαμε και ταυτόχρονα το φαινόμενο της υποχώρησης της θάλασσας. Υπήρξαν και διάφορες συνωμοσιολογικές θεωρίες συνωμοσίας. Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με τον κύριο Ευθύμη Λέκα, καθηγητή διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ανησυχούν κάποια από τα δεδομένα που εξετάσατε και συνεχίζετε να εξετάζετε και προκύπτουν μέσα από την σεισμική δραστηριότητα εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, στη Λάρισα? Εντάξει, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, θεωρώ ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Βεβαίως, τις πρώτες 48 ώρες ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί πάντα έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Αλλά στη συνέχεια, με όσα είδαμε με την εξέλιξη του φαινομένου, θεωρώ ότι είμαστε σε μια ιδανική μετασεισμική ακολουθία. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα μετάθεσης, αν θέλετε, της δραστηριότητας σε άλλη περιοχή. Κύριε καθηγητά, έχει ενεργοποιηθεί κάποιο ρήγμα το οποίο μέχρι και σήμερα παρέμενε αχαρτογράφητο κατά κάποιο τρόπο? Ναι, αρχικά θεωρήσαμε ότι είχε ενεργοποιηθεί το ρήγμα του Τυρνάβου. Ήταν ένα ρήγμα που το είχαμε καλά μελετήσει και πολύ καλύτερα χαρτογραφήσει. Ένα ρήγμα το οποίο είχε να δραστηριοποιηθεί περίπου 260 χρόνια, κάπου εκεί. Η τελευταία φορά ήταν το 1766. Όταν λοιπόν έγινε ο σεισμός με επίκεντρο περίπου την περιοχή αυτή, θεωρήσαμε ότι το ρήγμα αυτό έχει ξυπνήσει και έχει δώσει ένα καινούριο σεισμό και οι έρευνες προσανατολίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια όμως διαπιστώσαμε, μετά από επιτόπια εξέταση αλλά και μετά από δορυφορική εξέταση αλλά και με βάση τα στοιχεία των ενόργανων καταγραφών, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι αυτό το ρήγμα. Είναι ένα άλλο ρήγμα το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα νότια, σχεδόν υποπαράλληλο, και το οποίο δεν είχαμε χαρτογραφήσει. Και δεν είχαμε χαρτογραφήσει δεδομένου ότι αυτό το ρήγμα ουσιαστικά διέτρεχε τον Τιταρίσιο ποταμό, το ονομάσαμε ρήγμα του Τιταρίσιου ποταμού, ένας ποταμός ο οποίος κάλυπτε με τις πρόσφατες αποθέσεις όλα τα ευρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε προκειμένου να ταυτοποιήσουμε αυτό το ρήγμα. Μάλιστα, η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται. Μπορούμε να πούμε ότι τα άσχημα έχουν μείνει πίσω για τους κατοίκους εκεί της περιοχής? Αυτό μπορούμε να το πούμε με μεγάλη άνεση, τώρα πια, μία εβδομάδα και μετά το μεγάλο σεισμό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και ότι όλα βαίνουν καλά. Βεβαίως, οι προσπάθειές μας εντοπίζονται στο να μπορέσουμε να συνδράμουμε στους κατοίκους στην περιοχή, έτσι ώστε να γίνει όσο πιο γρήγορη η αποκατάσταση, γρήγορα η αποκατάσταση και βέβαια οι κάτοικοι να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ. Κύριε καθηγητά, θέλω και ένα σχόλιο αναφορικά με αυτό το περίφημο φαινόμενο της υποχώρησης της θάλασσας. Στον πρόλογο μου αναφέρθηκα και σε αυτές τις θεωρίες και τοποθετήσεις της συνωμοσίας. Έχουν δοθεί πάντως απαντήσεις. Θέλω και τη δική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, είναι αυτή που έχουμε τονίσει και εγώ και ο κύριος Ρεφός και άλλοι συνάδελφοί μου. Είναι ότι έχουμε μία ευθυγράμμιση του ήλιου, της Σελήνης και της Γης, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία της θάλασσας να εξασκούνται μεγαλύτερες έλξεις από το κανονικό και να έχουμε αυτή την ανωδική στάθμη μέσα από τη διαδικασία της έλξης. Αυτό είναι ένα συνήθες θέμα, το οποίο προκύπτει κατά περίοδους και το οποίο παρατηρούμε σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Εγώ έχω μάλιστα τουλάχιστον στο αρχείο μου 10 περιπτώσεις του παρελθόντος από νησιά του Αιγαίου, τα οποία είτε πλημμυρίζουν είτε γίνεται άποτης, και θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα. Και δεν θα μπορούσε να έχει σχέση, κύριε καθηγητά, σωστά? Και δεν θα μπορούσε. Απλά και μόνο ότι το πρωί που είχαμε την άποτη και την επίκληση της θάλασσας στην Παλίρια, σε μια τηλεοπτική εκπομπή ένα πρωί, θυμάμαι ο δημοσιογράφος χαριτολογώντας είπε ότι ας ελπίσουμε ότι αυτή η επίκληση της θάλασσας, η πλημμυρίδα, δεν έχει σχέση με σεισμούς. Και βέβαια αρνήθηκα εγώ ότι έχει σχέση, αλλά όλα αυτά χαριτολογώντας. Και αυτό στη συνέχεια θεωρώ ότι μετά τον σεισμό που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, θεωρώ ότι λεγόταν περισσότερο ως αστείο και ως, εν πάση περιπτώσει, μια συγκυρία η οποία ήταν ευτυχώς δεν ήταν τραγική, γιατί δεν είχαμε απώλειες ζώων στην περιοχή.
όπως είχαμε σε άλλες περιοχές. Και θεωρήθηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν κάτι το οποίο ίσχυε. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.